Sotstek. Radun hagedu. Onak ti on sotni gorat sotni du hagedu. Dodek, dodek! Onserek. Togazun haak. On sesege. Nek ti za deri ondarak. Dinawe. Andini kwek gun hage. Η σειρά Assassin's Creed έχει αποκτήσει πολλούς οπαδούς ανά την Ιφίλιο και όχι άδικα, αφού κάθε φορά δεν πάβει να εκπλήσει ευχάριστα με τα νέα στοιχεία του gameplay. Το Assassin's Creed 3 αποτελεί συνολικά τον 5ο τίτλο της σειράς και είναι εντελώς διαφορετικό από τα προηγούμενα, αφού όχι μόνο έχουμε αλλαγή πρωταγωνιστή, αλλά και αλλαγή υπήρου. Φαίνεται ότι η Ubisoft κατάλαβε πως ήρθε η ώρα να ξεκολλήσει από τον Έτσιο και τη θέση αυτή να πάρει ένας νεαρός, έτοιμος να εκτελέσει το καθήκον του. Φοβούμενοι το τέλος του κόσμου, ο Desmond και η ομάδα του πάνε σε ένα σπήλαιο με σκοπό να βρουν απαντήσεις μέσα από έναν άλλο πρόγονο, τον Connor. Τώρα βρισκόμαστε στην Αμερική του 1753, όπου λόγω της Αμερικάνικης Επανάστασης επικρατεί πολεμική ατμόσφαιρα. Κύριος πρωταγωνιστής είναι ο Connor Kenway, μίσος Ινδιάνος και μίσος Άγγλος. Από μικρή ηλικία ενημερώθηκε ότι προορίζεται για ένα μεγαλύτερο σκοπό και ότι πρέπει να κάνει ορισμένα πράγματα ώστε να βοηθήσει κάποιον στο μέλλον. Έτσι εκτελεί τις αποστολές του, βρίσκει τον Άγγλο στρατηγό πατέρα του, μαθαίνει στο λαό την ελευθερία και μάχεται εναντίον των Templars. Οι αποστολές είναι λίγο μεγαλύτερης δυσκολίας από ό,τι έχουμε συνηθίσει, καθώς είναι πολύ σημαντικό να μην σας καταλάβουν οι φρουροί. Το stealth στοιχείο είναι εντονότερο σε αυτό το Assassin's Creed, αφού σε πολλές από τις αποστολές θα πρέπει να μπείτε ανάμεσα στον κόσμο, ώστε να κρυφακούσετε μια συζήτηση ή να ελευθερώσετε ηθαγενείς. Μετά από λίγο, το κρυφτό με τους φρουρούς καταντάει κουραστικό και για τους νέους παίχτες αυξάνει τη δυσκολία κατακόρυφα. Ίσως αυτό να είναι αρνητικό στοιχείο, καθώς μπορείτε να χάσετε ολόκληρη την αποστολή επειδή σας είδε ένας και μόνο φρουρός. Θα μπορούσατε να τον σκοτώσετε, αλλά αυτό δεν θα ήταν έξυπνο, καθώς θα αρχίσουν να σας επιτίθονται και οι άλλοι φρουροί με αποτέλεσμα να πρέπει να τρέξετε για να ξεφύγετε. Μιας και βρισκόμαστε αιώνες μετά το πρώτο Assassin's Creed, οι εχθροί σας είναι πλήρως εξοπλισμένοι με πυροβόλα όπλα και μπορούν να σας χτυπήσουν από μακριά. Επίσης είναι πολύ επιδέξιοι στη μάχη, οπότε σε περίπτωση που είναι ανάγκη να παλέψετε θα πρέπει να ακολουθήσετε αμυντική τακτική. Δηλαδή, αφήστε τους να επιτεθούν πρώτοι και αποκρούστε. Όπως προαναφέραμε, τα όπλα είναι πιο σύγχρονα και για τις δύο πλευρές. Ο Connor μπορεί να χειρίζεται άπτεστα όπλα, τόξα, τσεκούρια, σπαθιά και μαχαίρια. Επίσης, από τη συλλογή του δεν θα μπορούσε να λείπει η Hidden Blade και τα δηλητηριώδη βελάκια. Τα όπλα μπορείτε να τα αγοράσετε σε vendors, αλλά η τιμή τους είναι μεγάλη. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνετε side quests, που εκτός από διασκεδαστικά είναι και κερδοφόρα. Ένα από αυτά είναι και οι ναυμαχίες. Στην αρχή δεν θα ενθουσιαστείτε μαζί τους, αφού ο ρόλος σας θα είναι περιορισμένος. Αργότερα θα μπορέσετε να πάρετε το ρόλο όχι μόνο του καπετάνιου, αλλά και του σχεδιαστή, αφού θα μπορέσετε να αναβαθμίσετε το πλοίο σας. Το AI δεν είναι αυτό που θα περιμέναμε σε ένα παιχνίδι τέτοιου επίπεδου. Θα ήταν πιο σωστό να το χαρακτηρίσουμε ως ασταθές παρά ως κακό, αφού υπάρχουν στιγμές που οι εχθροί δεν θα σας αντιληφθούν έστω και αν βρίσκεστε δίπλα τους, ενώ άλλες φορές θα σας δουν από πολύ μακριά. Το multiplayer του Assassin's Creed 3 γίνεται κάθε χρόνο όλο ένα και καλύτερο. Η μετακίνηση μέσα στην πόλη είναι εύκολη και τα controls ανταποκρίνονται πολύ καλύτερα από ό,τι στα προηγούμενα μέρη της σειράς. Τώρα θα μπορέσετε να διαλέξετε ανάμεσα σε 6 modes και 7 χάρτες. Μπορείτε να λάβετε μέρος σε modes που λειτουργούν με τρόπο παρόμοιο με τα Team Deathmatch και Capture the Flag. Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι δεν συναντάμε καθόλου likes στους online servers. Τα γραφικά του Assassin's Creed 3 είναι τα καλύτερα που έχουμε δει σε ολόκληρη τη σειρά. Χάρη στη νέα τεχνολογία έχουμε Dynamic Weather, δηλαδή δυναμικές αλλαγές καιρικών φαινομένων. Όταν υποτίθεται ότι είναι καλοκαίρι έχουμε λιακάδα, ενώ το χειμώνα χιονίζει. Οι ενδυμασίες είναι πολύ προσεγμένες, με αυτή του Hathaway Kenway να ξεχωρίζει πιο πολύ από όλες. Από την άλλη, τα μοντέλα των χαρακτηρών εκτός από των πρωταγωνιστών μοιάζουν κλωνοποιημένα και κοινά. Αυτό δεν είναι όμως απαραίτητα αρνητικό, καθώς τουλάχιστον οι κομπάρσοι φορούν τον ανάλογο ρουχισμό που τους αρμόζει. Στον ηχητικό τομέα, η μουσική αναλλάσσεται ανάλογα με την περίσταση και ταιριάζει απόλυτα σε κάθε σκηνή. Θα καταλάβετε ότι έχετε γίνει αντιληπτός όταν γίνει πιο γρήγορη, ενώ για να διαπιστώσετε ότι βρίσκεστε σε δάσος, δεν είναι ανάγκη να κοιτάξετε γύρω παρά μόνο να ακούσετε τον ήχο του περιβάλλοντος. Τα μουσικά κομμάτια είναι επικά και συχνά αντικαθίστανται από την παραδοσιακή Ινδιάνικη μουσική. Το Assassin's Creed 3 αποτελεί μια δουλειά στην οποία η Ubisoft έχει επενδύσει πολλά. Έχει ξοδέψει αρκετό χρόνο για να κάνει το χάρτη πιο μεγάλο και τις αποστολές πιο διαδραστικές. Τα γραφικά του είναι πολύ προσεγμένα, με μικρές αποκλίσεις ανάμεσα στις εκδόσεις των κονσολών και των PC. Με το campaign να ξεπερνάει τις 20 ώρες, θα περάσετε άφθονο χρόνο στις πόλεις και στα δάση της Αμερικής πριν αποφασίσετε να παίξετε το online mode. Δίχως αμφιβολία, το Assassin's Creed 3 αποτελεί ένα από τα καλύτερα action adventures της χρονιάς και ταυτόχρονα ένα από τα φαβορί για το Game of the Year. You seem troubled, friend. That's because I am. Greatly so, in fact. What's happened? I was robbed. The old Balkan file. Though I've managed to restore what's mine, I fear it's ruined. You mean the book? This is no ordinary book.
It's an almanac, the first I ever wrote. Benjamin Franklin, pleased to meet you.